Σήμερα ήταν μια ξεχωριστή βραδιά για το μουσείο. 20 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αναστήλωσης, όπως ακούσατε, κάναμε μια ανακαίνιση η οποία ήταν αναγκαία. Περιελάμβανε και στερεωτικές εργασίες, περιελάμβανε όμως και ανακαίνιση της όλης παρουσίας του μουσείου. Νομίζω είναι σημαντικό το ότι αυτό το μουσείο τώρα πλέον, πλήρως ανακαινισμένο, με καινούργιες στέγες, με καινούργια κουφώματα, με καινούργια δάπεδα, εννοώ στο παλιό, ακριβώς αντιγραφή των παλιών, αλλά θα μπορεί πλέον να πούμε ότι για τα επόμενα τουλάχιστον 50 χρόνια αυτό το μουσείο και να το κλείσουμε αύριο το πρωί, γιατί όπως ξέρετε είναι ένα μουσείο που το ζούμε τα μέλη του, δεν έχει χρηματοδότηση από κανένα, όπως είπα, τραπεζικό οργανισμό ή άλλο φορέα κρατικό. Αυτό θα μπορεί να ζήσει άλλα 150 χρόνια. Γι' αυτό, ως αρχιτέκτονας το λέω αυτό, είμαι πολύ χαρούμενος. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω όλους όσους παραβρέθηκαν και ιδιαίτερα με συγκίνησε το ενδιαφέρον ενός σημαντικού ανθρώπου, όπως είναι ο Μανώλης ο Γορές, με τον οποίο συνυπήξαμε κάποτε ως συνεργάτες και ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος αναστηλωτής Έλληνας, τουλάχιστον από την απελευθέρωση και μετά, τα 200 χρόνια που γιορτάσαμε τώρα του ελεύθερου ελληνικού κράτους, ο Μανώλης ο Γορές είναι αυτός ο οποίος ουσιαστικά συντήρησε το τραυματισμένο μνημείο του Ακτίνου που είναι ο Παρθενώνας. Και ήταν για μένα πολύ συγκινητικό που ήταν σήμερα εδώ, γιατί ήθελα να δει αυτό το μουσείο, όπως επίσης και ότι παραβρίσκεται ο Νίκος Σταμπολίδης, ο διευθυντής του Μουσείου της Ακρόπολης, ένας θεσπέσιος αρχαιολόγος με πολύ μεγάλη ιστορία στη δημιουργία μουσείων και όχι μόνο. Δεν είναι να πάει κανείς στο Deutsches Museum στο Μόναχο για να δει αυτή την τεχνολογία. Είναι πλέον εκεί που χρησιμοποιήθηκε, εκεί που έζησε και εκεί που μπόρεσε να ξαναζήσει χάρη στις φιλότιμες προσπάθειες άξιων συναδέλφων εδώ και 30 χρόνια. Νίκος Σιφουνάκης, επικεφαλής, και όλοι οι άξιοι συνεργάτες του. Πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει ένα τέτοιο είδος μουσείο στη Λέσβο? Μα η Λέσβος είναι σχεδόν το συνώνυμο της παραγωγής ελαίου και όλων των προϊόντων, έως και τα σαπούνια, το οποίο σημαίνει ότι είναι στον τόπο του. Αυτός είναι ο τόπος του λαδιού. 1 εκατομμύριο ελαιόδεντρα, νομίζω, κάτι τέτοιο τουλάχιστον. Τι αξία του προσδίδει? Την πρόσθετη αξία που έχει ο μόχθος του ανθρώπου, που έγινε μια φορά για τη δημιουργία αυτών των υποδομών και ξανά άλλη μια φορά για την αναβίωσή τους, για το καλό της τωρινής κοινωνίας. Γιατί είναι ένα μέρος της γνώσης μας για το άμεσο παρελθόν μας, που είναι απαραίτητο, διότι δεν ζούμε μόνο για το παρόν, ζούμε για το αύριο, αλλά πρέπει να ξέρουμε το χθες. Το κτίριο είναι επιτυχημένο διότι δεν υπάρχει κάποια, θα έλεγε κανείς, έμπνευση για πρόσθετα στοιχεία κλπ. Υπάρχει μια αποστασιοποίηση από τις τωρινές, θα έλεγα, ιδέες και εμπνεύσεις καλλιτεχνικού τύπου, σεβασμός σε αυτό που υπήρξε και επομένως ανάδειξη του αυθεντικού περιεχομένου αυτού του χώρου, δηλαδή μηχανές κλπ. Ο σχεδιαστής αυτής αποκατάστασης παραιτείται από τον πειρασμό να εισάγει κενά, ας πούμε, δαιμόνια ή κάποιες δικές του, ας πούμε, ιδέες, αλλά το μόνο που επιθυμεί είναι να αναδείξει αυτό που υπήρξε. Δηλαδή αυτό είναι η σεμνότητα. Ο μόχθος του συντηρητή, αυτού που σχεδιάζει τη συντήρηση και την αποκατάσταση, είναι πολύ μεγάλος. Και την ίδια στιγμή παραιτείται από κάθε φιλοδοξία να πρωτοτυπήσει ή να προβάλλει τον εαυτό του. Πράγμα που γίνεται συνήθως σε καλλιτεχνικές επεμβάσεις, που ο καλλιτέχνης βάζει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του δικού του εγώ στην ύλη όπου επεμβαίνει. Αντιθέτως, ο σχεδιαστής μιας αποκατάστασης ιστορικού μνημείου υποχωρεί μπροστά σε κάθε τέτοιο πειρασμό. Θέλει να προβάλλει αυτό που ήταν, εκείνους που το δημιούργησαν. Και φυσικά όποιος καταλαβαίνει από τους επισκέπτες αντιλαμβάνεται τι έχει προσφέρει ο ίδιος ο σχεδιαστής της συντήρησης. Αλλά το έχει πράξει με πλήρη αυταπάρνηση.
δηλαδή δεν θέλει να προβληθεί. Και έτσι μας το δίνει όπως ήταν. Θα μπορούσε να επέμβει με κάποιες ιδέες, να αλλάξει κάποια χρώματα ή να χρησιμοποιήσει μοντέρνους τρόπους υπομνηματισμού, ξέρετε. Είναι μια καλή δικαιολογία να βάλεις κάτι από τον εαυτό σου με υπομνήματα, με υπομνηματισμό, χρησιμοποιώντας περίεργες γραμματοσειρές, γραμμές κάτω, χρωματιστές για να οδηγούν τον επισκέπτη, ξέρετε, κλ. Δήθεν για να βοηθήσεις τον επισκέπτη, αλλά στην πραγματικότητα για να δημιουργήσεις μια προσωπική, ας πούμε, πινελιά μέσα στο ιστορικό περιβάλλον. Όχι, αυτό δεν έγινε εδώ. Έμεινε όπως ήταν. Κυρίες και κύριοι, πανοσιολογιότατε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, αξιότιμοι κύριοι και κυρίες, σας καλωσορίζουμε στα εγγένεια του ανακαινισμένου Μουσείου Ελαιοτριβίου της Πολιτιστικής Εταιρείας Αρχιπέλαγος. Ο πρόεδρος της εταιρείας, ο κύριος Νίκος Ιφουνάκης, θα πάρει το λόγο για να σας ενημερώσει για το έργο που έχει επιτελεστεί εδώ. Πανοσιολογιότατε, κύριε φίλε Γιώργο, κύριε βουλευτά, αγαπητοί συνάδελφοι αρχιτέκτονες, αρχαιολόγοι, φίλες και φίλοι, δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι της περιφέρειας, προσκεκλημένοι μας από την άλλη Ελλάδα, σας ευχαριστούμε που παραβρίσκεστε σήμερα εδώ με την ευκαιρία της έναξης της νέας ζωής του Μουσείου Ελαιοτριβίου μετά την ανακαίνισή του που μόλις ολοκληρώθηκε. Πέρασαν 23 χρόνια από την έναρξη της πρώτης σωστικής αναστηλωτικής επέμβασης σε τούτο το αρχιτεκτονικό μνημείο και τη μετατροπή του σε μουσείο και 27 χρόνια από την απόκτησή του από συνεισφορά των μελών της εταιρείας μας. Τα παλιά κτίρια όπως αυτό που οικοδομήθηκε στα 1887 συμπληρώνει όθριο 136 χρόνια ζωής, έχουν πολλαπλάσιες ανάγκες συντήρησης σε σχέση με ένα νέο. Οι υγρασίες, οι ρηγματώσεις και γενικά οι στορές σε επιμέρους εγκαταστάσεις είναι θέματα που κατέτος αντιμετωπίζαμε βεβαίως κατά περίπτωση. Δύο σχεδόν δεκαετίες μετά, μια ριζική συντήρηση, ανακαίνιση ήταν υποχρεωτική και αναγκαία. Το 2018 ζητήσαμε την ένταξη του έργου στο πρόγραμμα Leader Βορείου Αιγαίου, έχοντας ολοκληρώσει εμείς τις μελέτες, τους επιμέρους προϋπολογισμούς και τα τεύχη δημοπράτησής του. Στις 5 Απριλίου του 2019 εγκρίθηκε και υπογράφηκε η ένταξή του στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Leader με την υπογραφή της τότε Γενικής Γραμματέας της Περιφέρειας κυρίας Χριστίνας Καλογύρου, την οποία και ευχαριστήσαμε και ευχαριστούμε, και βεβαίως τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και της ΕΤΑΛ, τους διευθυντές της, τον κύριο Γιώργο Πλακοτάρη, που τον βλέπω απέναντί μου, τον κύριο Τάσο Περιμένη, που είναι επίσης εδώ. Εξαιτίας της πανδημίας, αλλά και της μη καρποφόρησης συνεργασίας μας με το Υπουργείο Πολιτισμού, το έργο ξεκίνησε με 2 χρόνια καθυστέρηση το 2021 και ολοκληρώθηκε πριν λίγες μέρες, πριν ένα μήνα, και αυτά τα 2 χρόνια το μουσείο έμενε κλειστό. Μεταξύ των 40 υποέργων που εκτελέστηκαν αναφέρω ορισμένα σημαντικά, εντάχει ορισμένα τα ελάχιστα. Αντικατάσταση όλων των κεραμοσκοπών στεγών, 1.250 τετραγωνικά. Αντικατάσταση όλων των κουφωμάτων. Αντικατάσταση και ανακατασκευή όλων των δαπέδων. Νέα ηλεκτρολογική και ηχητική εγκατάσταση. Εγκατάσταση πλήρους συστήματος πυρασφάλειας, νέα πιαστικά μηχανήματα, δεξαμενές νερού, αντλίες, πλήρες δίκτυο σύνδεσης. Νέα παρουσίαση της ιστορίας και των εφημάτων του μουσείου, συντήρηση όλου του αρχαίου, του εκπληκτικού μηχανολογικού εξοπλισμού των εργοστασίων των αδερφών Ισηγόνη από τη Σμύρνη. Εγκατάσταση νέου μηχανισμού ηλεκτροκίνησης
αυτού του μνημιακού μηχανολογικού εξοπλισμού ή τη ενός μήλου, μιας αντλίας, ενός πιεστηρίου, της τροχαλίας και των ημάντων μεταφοράς κίνησης, της κίνησης. Ετούτο το Μουσείο Ελαιοτριβείο είναι το μόνο που ανά πάσα στιγμή ο επισκέπτης μπορεί να δει να λειτουργεί όπως ακριβώς πρωτολειτουργούσε τον προπερασμένο αιώνα, το μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Θα το δείτε σε λίγο και θα κατανοήσετε πόσο σημαντικό είναι και τι συγκίνηση προκαλεί. Οι περισσότεροι από εσάς είχα την ευκαιρία να το δείτε πριν στην ξαναλύση. Τώρα πλέον τα σχολεία, τα οργανωμένα γκρουπ, οι ερευνητές που θα το επισκέπτονται, τα εκπαιδευτικά σεμινάρια, τα συνέδρια που θα γίνονται, θα μπορεί να τίθεται σε πλήρη λειτουργία αυτός ο μηχανολογικός θησαυρός. Στο ένθετο που θα πάρετε στην είσοδο του μουσείου περιλαμβάνονται όλες αυτές οι εργασίες που έγιναν. Είχα την πρωτοβουλία από τότε που ανέλαβα για πρώτη φορά πολιτικές και διοικητικές ευθύνες και συνέπεσε με αυτόν τον ωραίο τόπο να δημιουργηθούν και λειτουργούν σημαντικά μουσεία στη Λέσβο, τα οποία όμως χρηματοδοτήθηκαν και χρηματοδοτούνται από το κράτος και το ένα από τραπεζικό ίδρυμα. Τούτο εδώ το Μουσείο Ελαιοτριβείου το αγόρασε, εκπώνησε τις μελέτες, εκτέλεσε το έργο και το λειτουργεί επί 20 χρόνια ένας ιδιωτικός φορέας, που επί 14 χρόνια, δηλαδή από την έναρξη της οικονομικής κρίσης, του μεταναστευτικού που έπληξε τη Λέσβο όσο κανένα άλλο μέρος της Ελλάδας, την πανδημία που ακολούθησε, με τα βίαστα έσοδά του καλύπτουν το 50% του τιμολογίου της ΔΕΗ. Κανένα μουσείο στην Ελλάδα δεν είναι κερδοφόρο, εκτός από αυτό που διευθύνει ο καθηγητής ο κ. Σταμπουλίδης, το Μουσείο της Ακρόπολης, πιστεύω, και ο Μανώλης Οκορέας να με διορθώσει. Το Υπουργείο Πολιτισμού, μετά από δέσμευση της Υπουργού στη Βουλή το 2000, για πρώτη φορά με χρηματοδότησή του καλύπτει ένα μικρό μέρος των αναγκών του. Ελπίζουμε να το συνεχίσει. Το λειτουργούμε όλα αυτά τα χρόνια καθημερινά. Ανελιπώς, εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας στους εργαζόμενους ανελιπώς, στους κοινοφελείς και δημόσιους οργανισμούς, στην τοπική αυτοδιοίκηση, φορολογούμε θακατέτος και καταβάλλουμε τους αναλογούντες φόρους, όπως βεβαίως ακούστε και τον έμφυα. Ένα μουσείο πληρώνει και έμφυα. Από την ομάδα πολιτών που δημιούργησε την εταιρεία Αρχιπέλαγος και εργάστηκαν με ζήλο για αυτό το μνημείο, υπήρξαν κάποιοι ξεχωριστοί δημιουργοί, όχι μόνο ελληνικής αλλά και παγκοσμίου εμβέλειας. Θα μου επιτρέψετε αυτή τη μέρα να την αφιερώσω στους συνειδητές της εταιρείας Αρχιπέλαγος που εργάστηκαν με ζήλο για το μνημείο και θα την αφιερώσω με τη σημερινή μέρα σε αυτούς. Και πρώτα-πρώτα στον επί 20 χρόνια πρόεδρο του φορέα μας, τον Νίκο τον Κούνδουρο. Που πριν 6 χρόνια έφυγε από τη ζωή και σήμερα εδώ παρούσα είναι η σύζυγός του και την ευχαριστούμε που είναι εδώ και συγκινούμαστε. Τους καθηγητές Άγγελο Δελιβοριά και Νίκο Μάργαρη και την ιστορικό Ρούρα Συχνέου, η οποία είχε την ευθύνη της μελέτης και της ανάδειξης του σπάνιου αρχείου που περιλαμβάνει 155 τόμους, κατάστοιχα και την ψηφοποίησή του και ήταν εκείνη που υπέδειξε ότι αυτό το μνημείο είναι το αρχαιότερο βιομηχανικό συγκρότημα της βιομηχανικής επανάστασης της Λέσβου, γιατί τα άλλα στην Αγία Παρασκευή είναι το 905 ή το 909 όπως το Μανομάδο. Αυτό ήταν 30 χρόνια πριν. Αν σκεφτούμε ότι η βιομηχανική επανάσταση ξεκίνησε στην Αγγλία το 1860, αυτό 10 χρόνια μετά άρχισε να κατασκευάζεται, λειτουργήσε μετά από 15 χρόνια. Είναι εκπληκτικό το τι έκανε αυτή η οικογένεια, αγαπητέ Μανώλη. Τέλος, είναι χρέο μας να αφιερώσουμε αυτή τη βραδιά στον επί 26 χρόνια αντιπρόεδρο του Προέδρου Κούνδουρου, στο Λευτέρη του Παπαδόπουλο. Και
Και αυτός, όπως και εγώ, υιοθετηθήκαμε από τους πολίτες αυτού του ωραίου τόπου, το πλατανόφυλλο του Αιγαίου, όπως λέει ο νομπελίστας ποιητής, ο οποίος συνδέεται με αυτό το μνημείο, μιας και η οικογένειά του το δημιούργησε. Ο Λευτέρης, αγαπητός φίλος πολλών από όσους παραβρίσκονται σήμερα εδώ, είναι ένας μεγάλος δημιουργός, αλλά και υπέροχος άνθρωπος. Και με εξοδότησε να σας χαιρετήσω ένα προς ένα, γιατί και γιατί αδυνατούσα να παρευρεθεί. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, θα το πω στη συνέχεια, στον Γιώργο τον Ταλάρα, ο οποίος πρότεινε σε μένα μέσω της αγαπημένης του Άννα να μας αρέσει αυτή την υπέροχη βραδιά το 2020. Προέκυψε η πανδημία, το είχαμε κλείσει από το 19 και ήρθε με μια καθυστέρηση των τριών χρόνων. Ολοκληρώνοντας, είναι χρέος μου να ευχαριστήσω τους χορηγούς που διαχρονικά στηρίζουν το μουσείο, την Aegean που εκπροσωπείται εδώ την κυρία Σαλούτση, την Εισηγόνης Group που εκπροσωπείται εδώ τον Γιώργο, μέλος του Αρχιπελάγου και άνθρωπο μεγάλο, την Golder, την Greek Hotel. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε εδώ και καλώ την αρχαιολόγο, τη συνεργάτηδα του μουσείου μας, η Ελένη Παπαθωμά είναι αρχαιολόγος και το μουσείο αυτό το αποκαλεί το μουσείο της καρδιάς μου. Η εταιρεία Αρχιπέλαγος, θέλοντας να ευχαριστήσει τους συνεργάτες στο έργο της κτηριακής ανακαίνησης και της νέας παρουσίασης της ιστορίας των εκθεμάτων του μουσείου και τους χορηγούς, που χάρη σε αυτούς μπόρεσε το έργο να ολοκληρωθεί, αποφάσισε να τους προσφέρει ένα μικρό ενθύμιο. Το ενθύμιο είναι μια μεταξωτυπία της ζωγράφου Ιώσα Αγγελή, που είναι και μέλος της εταιρείας Αρχιπέλαγος, είναι η μεταξωτυπία που βλέπετε στο καβαλέτο, απεικονίζει το μουσείο και θα προσφερθεί σε αυτούς που θα καλέσω τώρα να έρθουν να την παραλάβουν από τον κύριο Σιφουνέκη. Καλό να έρθουν τους μελετητές αρχιτέκτονες του έργου, τον κύριο Σωτήρη Φράγκου, τον κύριο Κριστιάν Λασκαρίδη και τον κύριο Ραφαήλ Μωραίτη, τον αρχιτέκτονα κύριο Σπύρο Νάσενα. Τον προϊστάμενο της εφορίας αρχαιοτήτων Λέσβου, κύριο Παύλο Τριανταφυλλίδη, για τη συνεισφορά και την πολύτιμη βοήθειά του. Καθώς και τον καθηγητή Πανεπιστημίου Αιγαίου, τον κύριο Νίκο Σουλακέλη και τον αρχιτέκτονα κύριο Στρατή Φρατζέσκο. Ο μηχανολόγος μηχανικός Αντώνης Πλητάς, που είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση και την αποκατάσταση του εξοπλισμού του μουσείου, ένα τεράστιο έργο, δυστυχώς δεν κατάφερε να είναι εδώ μαζί μας. Τον κύριο Γιώργο Γιαννουλέλη Καλό, υπεύθυνο της επίβλεψης των οικοδομικών εργασιών. Τον μηχανολόγο κύριο Κώστα Σταματέλη. Τον οικονομικό σύμβουλο του έργου, τον κύριο Παναγιώτη Μυριτζή. Τον κύριο Γιώργο Πλακοτάρη, Διευθυντή της ΕΙΔΕΠ Βορείου Αιγαίου. Και τον κύριο Αναστάσιο Περιμένη, Διευθυντή της ΕΤΑΛ ΑΕ. Την κυρία Μαρία Αλεξίου, υπεύθυνη του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τράπεζας, που συντήρησε το αρχείο που εκτίθεται μέσα στο μουσείο. Τον κύριο Ευστράτιο Παλαιολόγο, για λογαριασμό της εταιρείας Πράξης, ανάδοχος του έργου. Την ψυχή του μουσείου, την κυρία Ελένη Καραγιάννη. Την Ιρό Μέγα, υπεύθυνη σχεδίασης των μελετών του έργου. Κύριο Γιώργο Ζορβά, πρόεδρο του Πανγεραγωτικού Συλλόγου και την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης. Επίσης, τους χορηγούς, στους οποίους θα προσφέρει η εταιρεία μεταξωτυπία της Ιώσα Αγγελή και δύο κεραμικά από το ιστορικό εργαστήριο της Αγιάσου Λέσβου, του Γιάννη Χατζηγιάννη, και συγκεκριμένα καλώ τον κύριο Γιώργο Εισηγόνη για την Εισηγόνης Group
κυρία Ρούλα Σαλούτσι για την Αιτζίαν. Τον κύριο Γιώργο Λιόντο για την Κολντέρ. Και εκπρόσωπο της Γκρεκοτέλ. Την κυρία. Λοιπόν. Και τέλος έχουμε μαζί μας και τον γερομάστορα της Αγγειοπλαστικής, τον Γιάννη τον Χατζηγιάννη από την Αγιά Σου της Λέσβου. Και τον κύριο Μανώλη Κορέ, να μην τα δίνουμε αγόρι. Βεβαίως. Και τελευταίους και καλύτερους, τον κύριο Νίκο Σταμπολίδη, διευθυντή του Μουσείου της Ακρόπολης, και τον κύριο Μανώλη Κορέ, τον καθηγητή που έχει επιμεληθεί τη συντήρηση της Ακρόπολης και πολλών άλλων μνημείων. Λοιπόν, από πού να αρχίσω τώρα? Θα αρχίσω από δεξιά. Όχι τώρα, θα φύγει. Εγώ το πρώτο κύριο Τελτεριάκη θα φωνήσει. Και ευχαριστούμε πολύ. Θα φωνεύετε τα δώρα. Βεβαίως. Καλησπέρα, δεν έχω τον λόγο, αλλά δεν μπορώ να μην το πω. Έλεγα προηγουμένως στο φίλο μου ότι ο Νίκος Σιγουνάκης, παρά το ότι ιδεολογικά μπορεί να αφιστάμεθα, άφησε το αποτύπωμά του εδώ. Όπου πάω στη Λέσβο και εδώ κάτι το περικαλές, είναι ο Σιγουνάκης. Τον κύριο Ισηγόνη και στην κυρία Αλεξίου. Α, δεν είχα πάρει κάποιον άλλο. Δώσε και αυτό το κύριο Δερφά. Τώρα... Στο φίλο του Μιλτσί. Ο Μανώλης ο Κορές. Πού να το δώσω, Νίκο. Ευχαριστώ. Δώσε στο κύριο Δερφά. Α, στο φίλο του κύριο Καρδιαφλίτου. Ωραία. Λοιπόν, Μανώλη, έπρεπε το καπέκι πάλι. Μανώλη, εσύ είσαι τον κύριο Ζορμπά που είναι από πίσω, που είναι συνεργάτης μας καλός. Έτσι, στο Σπύρο τον Άσενα, τον ξέρεις. Στον Κριστιαν τον Λασκαρίδη τον Αρχιτέχνονα. Στο στρατή του Φράγκου, στο Σωτήρι του Φράγκου, εδώ, στο στρατή του Παλαιολόγου, τον Ανάδοχο του Έλλου, στον Ραφαήλ τον Μωραΐτη, εσύ τον Αρχιτεχνίδη μου, ξεχάστηκα στον Ραφαήλ τον Μωραΐτη, αλλά εσύ θα δώσεις τα καλύτερα. Στο Γιώργο τον Γιαννουλέλη, ήταν κάθε μέρα εδώ. Και στο στρατή, στο Σταματέλη, τον Ιγανολόγο, που επίσης είναι και εκπληκτικός φωτογράφος. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Τώρα, θα δώσεις στην κυρία Σαλούτσι, στην Αιτζία. Στον κύριο Ισηγόνης πήρε. Πήρε. Άρα, έχουμε να δώσουμε στους διασώστες μας. Στους διασώστες μας, έχουμε ξεχάσει κανένα. Εγώ θα το δω στο Παναγιώτη. Τώρα να δώσουμε τα δώρα στους πολιτικούς, τα οποία θα δώσει ο κ. Σαμπολίδης. Λοιπόν, έχουμε στο Γιώργο τον Ισηγόνη. Γιώργος Ισηγόνης. Αυτό είναι το κεραμικό. Στους χορηγούς μας. Θα τους δώσουμε ένα κεραμικό που έφτιαξε η Λέσβος, ξέρετε όλοι, έχει δύο μεγάλους οίκους αγγειοπλαστικής με μεγάλη παράδοση, τους Χατζηγιάννηδες και τους Κουρτζίδες. Ο Χατζηγιάννης λοιπόν του πρότεινε να κάνει αυτό που εγώ έχω στο σπίτι μου και το οποίο είναι και χρηστικό σκεύος. Δηλαδή, δέστε ένα εκπληκτικό πράγμα.
αυτό εδώ. Έλα. Πάρα πολύ. Έχει αφιερώνεται σε σένα. Εγώ εδώ μέσα βάζω τα μολύβια μου. Μου φαίνεται ένα μολύβι. Όλα τα μολύβια και τα στυλά μου. Δεν υπάρχει πιο διακοσμητικό και πιο όμορφο αντικείμενο. Έχεις κύριε... Ψάχνω για ναι. Ναι, και αυτό είναι μικρό. Τα μεγάλα είναι... Δες τι ωραίο που είναι. Καφέ δεν πίτσα. Και καφέ μπορεί. Και το δεύτερο είναι επίσης αυτά, τα οποία είναι επίσης, Γιώργο μου, αφιερωμένα. Το μικρόφωνο. Το μικρόφωνο, το μικρόφωνο. Επίσης και αυτά τα εκπληκτικά ρόδια, έχουμε μέσα στο πολιτήριο, τα ζωγράφησε ο ίδιος ο Γέρος ο Χατζηγιάννης, είναι 92 χρονών και τα έψησε ο ίδιος, ασχολήθηκε μαζί τους και αυτά έχουν, είναι το ίδιο χρηστικά, όπως και τα άλλα. Γιώργο μου. Δεν είναι για να πίνουμε... Γιώργο μου, ευχαριστούμε και πάλι. Δεν είναι για να πίνουμε καφέ τα παιδιά. Όχι. Γιατί μπορεί να σπάσει. Α, ναι, σωστό. Είναι σωστό. Λοιπόν, εδώ είναι η Αιτζίαν και η Ρούλα η Σαλούστη. Πάντα η Αιτζίαν είναι συμπαραστάτης του μουσείου και ευχαριστούμε πολύ την Αιτζίαν. Τι είναι το ίδιο κεραμικό. Έχει την αφιέρωση από πάνω. Θα το δώσεις στον Ευτύχη. Ναι. Ωραία. Έχουμε τώρα ένα όμοιο δώρο, γιατί σκεφτήκαμε σε έναν άνθρωπο που είναι μέλος του Αρχιπελάγους, που ό,τι ωραίο υπάρχει είτε στο αρχείο, είτε την επιμέλεια που έκανε στην Πινακοθήκη, είναι η Ιωαγγελή. Έφτιαξε και την μεταξοδοπία, όπως αυτές που έχουμε. Τις κάνουμε το ίδιο δώρο, ένα κεραμικό, το οποίο γιο μου είναι με αφιέρωση από πίσω του γέρο Χατζηγιάννη. Έτσι, ευχαριστώ πολύ. Το ρόβρι. Α, καλό, τέλειο, είναι τέλειο. Τέλειο, ναι. Αλλά δέστε κάτι, το, και εσύ μπορεί να το εκτιμήσει περισσότερο, όπως και οι καθηγητές εδώ, πόσο πιο ωραίο είναι το κεφάλι το γυναικείο και τα χρώματα, και τα χρώματα πόσο πιο ωραία είναι από ότι έτσι το αντρικό. Και νομίζω επειδή υπάρχει κι άλλος ένας άνθρωπος εδώ της τέχνης, γιατί είχε γαλερία, ασχολήθηκε πολύ με τη ζωγραφική, την κυρία Παγίδα, μπορεί να μας πει ότι το γυναικείο είναι πιο όμορφο από ότι το αντρικό. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, Νίκο μου.